Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, 1861-1941, ήταν Ινδός συνθέτης, ζωγράφος, συγγραφέας, φιλόσοφος και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1913. Ήταν ο πρώτος μη Ευρωπαίος και ο πρώτος στιχουργός που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1861 στη Βενγκάλη, που τότε ήταν τμήμα των Βρετανικών Ινδιών. Ήταν το νεότερο από τα 13 επιβιώσοντα της παιδικής ηλικίας παιδιά της οικογένειας. Μεγάλωσε από υπηρέτες, αφού η μητέρα του πέθανε πολύ νωρίς και ο πατέρας του, που ήταν εύπορος Ινδός φιλόσοφος, ταξίδευε τον περισσότερο χρόνο. Η οικογένεια Ταγκόρ ήταν στην πρώτη γραμμή της αναγέννησης της Βενγκάλης. Συμμετείχαν στην έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών, στην παρουσίαση θεατρικών έργων και ρεσιτάλ δυτικής μουσικής. Ο πατέρας του Ραμπιντρανάθ κάλεσε αρκετούς επαγγελματίες μουσικούς να μείνουν στο σπίτι του και να διδάξουν ινδική κλασική μουσική στα παιδιά. Ο Ταγκόρ δεν παρακολουθούσε κάποιο σχολείο. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Χέμεντρανάθ, τον δίδαξε και τον εκπαίδευσε σωματικά, βάζοντάς τον να κολυμπήσει στο γάγκι ή να ανέβει λόφους, με γυμναστική και με άσκηση στο τζούντο και στην μπάλη. Έμαθε σχέδιο, ανατομία, γεωγραφία, ιστορία, λογοτεχνία, μαθηματικά, σανσκριτικά και αγγλικά, που ήταν το λιγότερο αγαπημένο του μάθημα. Ο Ταγκόρ συχαινόταν την επίσημη εκπαίδευση. Η ακαδημαϊκή του προσπάθεια στο τοπικό κολέγιο δίρκεσε μόνο μια μέρα. Χρόνια αργότερα υποστήριξε ότι η σωστή διδασκαλία δεν εξηγεί τα πράγματα. Η σωστή διδασκαλία κεντρίζει την περιέργεια. Επειδή ο πατέρας του Ταγκόρ ήθελε ο γιος του να γίνει δικηγόρος, τον έγραψε σε ένα δημόσιο σχολείο της Αγγλίας το 1878. Μελέτησε για λίγο νομικά στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, αλλά το παράτησε και πάλι, επιλέγοντας την ανεξάρτητη μελέτη των έργων του Σέξπιρ, Κοριολανός και Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Οι ζωηρές αγγλικές, ιρλανδικές και σκοτσέζικες λαϊκές μελωδίες εντυπωσίασαν τον Ταγκόρ. Το 1880 επέστρεψε στη Βενγκάλη χωρίς πτυχίο, αποφασίζοντας να συμφιλιώσει την ευρωπαϊκή καινοτομία με τις παραδόσεις του Μπράχμο, παίρνοντας το καλύτερο από κάθε μία. Αφού επέστρεψε στη Βενγκάλη, ο Ταγκόρ δημοσίευε τακτικά ποίηματα, ιστορίες και μυθιστορήματα. Αυτά είχαν βαθύ αντίκτυπο στην ίδια τη Βενγκάλη, αλλά έτυχαν μικρής εθνικής προσοχής. Το 1883, σε ηλικία 22 χρόνων, παντρεύτηκε τη 10χρονη Μριναλίντ, κάτι που ήταν μια συνηθισμένη πρακτική εκείνη την εποχή. Απέκτησαν 5 παιδιά, 2 από τα οποία πέθαναν σε παιδική ηλικία. Η γυναίκα του πέθανε όταν εκείνη έγινε 29 χρόνων. Το 1890, ο Ταγκόρ άρχισε να διαχειρίζεται τα τεράστια προγονικά του κτήματα στη Σιλάινταγα, σήμερα περιοχή του Μπαγκλαντές. Ο Ταγκόρ κυκλοφόρησε το 1890 τα ποίηματά του Μανασί από τα πιο γνωστά έργα του. Διέσχιζε το ποταμό Πάντμα με την πολυτελή οικογενειακή φορτηγίδα του. Συγκέντρωνε ως επιτοπλίστων συμβολικά ενίκια και ευλογούσε τους χωρικούς που με τη σειρά τους τον τιμούσαν με συμπόσια, συνήθως με αποξηραμένο ρύζι και ξινόγαλα. Το 1901 ο Ταγκόρ μετακόμισε στο Σαντινικετάν για να ιδρύσει ένα ερημητήριο με μια αίθουσα προσευχής, ένα πειραματικό σχολείο, άλση με δέντρα, κήπους και μια βιβλιοθήκη. Εκεί πέθανε η γυναίκα του και 2 από τα παιδιά του. Λίγο αργότερα πέθανε και ο πατέρας του. Έπαιρνε μηνιαίες πληρωμές ως μέρος της κληρονομιάς και του εισοδήματός του από τον μαχαραγιά της Τριπούρα, από ενίκια του παραθαλάσσιου μπαγκαλόου του στο Πουρί, και πουλούσε τα κοσμήματα της οικογένειάς του. Για τα δικαιώματα από τα βιβλία του έπαιρνε ένα ασήμαντο ποσό. Εξέδωσε 2 ενότητες ποιημάτων το 1901 και το 1905. Το Νοέμβριο του 1913 ο Ταγκόρ έμαθε ότι είχε κερδίσει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας εκείνης της χρονιάς. Η Σουηδική Ακαδημία εκτίμησε την ιδεαλιστική φύση ενός μικρού όγκου του μεταφρασμένου υλικού του που επικεντρώθηκε στις λυρικές προσφορές του 1912. Το 1915 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Υπότη από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πέμπτο.
αλλά ο Ταγκόρ τον απαρνήθηκε μετά τη σφαγή στο Αμριτσάρ το 1919. Ο Ταγκόρ έγραψε σε μια επιστολή που απευθυνόταν στον τότε Βρετανό αντιβασιλέα της Ινδίας. Η δυσανάλογη αυστηρότητα των τιμωριών που επιβλήθηκαν στους άτυχους ανθρώπους και η μέθοδη εκτέλεσής τους δεν υπήρξαν άλλες στην ιστορία πολιτισμένων κυβερνήσεων. Έφτασε η ώρα να σταθώ, στερημένος από όλες τις ειδικές διακρίσεις, στο πλευρό των ανθρώπων της πατρίδας μου. Το 1921, ο Ταγκόρ και ένας αγροτικός οικονομολόγος ίδρυσαν το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανασυγκρότησης, που αργότερα μετονομάστηκε σε Κατοικία Πρόνοιας. Αναζήτησε βοήθεια από δωρητές, αξιωματούχους και μελετητές σε όλο τον κόσμο, για να ελευθερώσει τα χωριά από τα δεσμά της ανυμπόριας και της άγνοιας, με τη βοήθεια της γνώσης. Στα 60 του χρόνια, ο Ταγκόρ ασχολήθηκε με το σχέδιο και τη ζωγραφική. Επιτυχημένες εκθέσεις του με πολλά έργα του ξεκίνησαν από το Παρίσι και πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ 1878 και 1932, ο Ταγκόρ πήγε σε περισσότερες από 30 χώρες, σε 5 ηπείρους και συναντήθηκε με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Στις φωτογραφίες με τον Αϊνστάιν το 1930 και με τον Μαχάτμα Γκάντι το 1940. Μετά το 1932 εμφανίστηκαν 15 νέοι τόμοι έργων του, μεταξύ αυτών ποίηματα, τραγούδια και μυθιστορήματα. Το ενδιαφέρον του Ταγκόρ επεκτάθηκε στην επιστήμη τα τελευταία του χρόνια, όπως φαίνεται σε μια συλλογή δοκιμίων του 1937. Ο σεβασμός του για τους επιστημονικούς νόμους και η εξερεύνηση της βιολογίας, της φυσικής και της αστρονομίας εντάχθηκαν στην ποίησή του. Ενσωμάτωσε τη διαδικασία της επιστήμης και τις αφηγήσεις των επιστημόνων σε ιστορίες. Μια περίοδος σοβαρής ασθένειας τελείωσε με το θάνατο του Ταγκόρ στις 7 Αυγούστου 1941 σε ηλικία 80 ετών.